Ευχαριστώ. Βεβαίως έχει προηγηθεί η ερώτηση και οι απαντήσεις και αυτό μας δίνει μια δυνατότητα και να τις αξιολογήσουμε. Μέτρα στήριξης έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όμως κλάδοι έχουν μείνει έξω και αυτή την έννοια έχει η ερώτησή μας. Και αυτοί οι κλάδοι πλήττονται. Και μιλάμε για τους παραγωγούς ευπαθών προϊόντων που στερηθήκανε να τα πουλάνε οι ίδιοι στις λαϊκές. Το ξέρετε. Και μάλιστα, κύριε Υπουργέ, ζητήσατε να επανεξεταστεί αυτή η απόφαση περιορισμού. Και βγήκε πάλι η ίδια. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει άμεση ενίσχυση αυτών των ανθρώπων. Γιατί όχι μόνο καταστράφηκε η παραγωγή τους, δεν βγάλανε μεροκάματο, αλλά ταυτόχρονα είναι και θύματα εκβιασμών από τους εμπόρους για να ρίξουν ακόμα χαμηλότερα τις τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής. Επίσης, προβλήματα υπάρχουν και στην αιγοπροβατοτροφία, και στο γάλα και στο κρέας. Και εδώ οι μεγαλέμποροι εκβιάζουν. Έχουμε μπροστά τις γιορτές του Πάσχα. Έχουν σχεδόν μειωθεί και οι εξαγωγές προς το καθολικό Πάσχα. Μιλάω για την Ιταλία, Ισπανία. Και πιέζουν και εκβιάζουν. Κάτω από 4 ευρώ παίρνουν αυτή την περίοδο και το ξέρετε. Άρα υπάρχει μια αβεβαιότητα στην απορρόφηση της παραγωγής. Και παίζουν κερδοσκοπικά παιχνίδια. Τα ξέρετε, τα είπατε, τα κερδοσκοπικά παιχνίδια και οι εκβιασμοί προέρχονται από τους μεγαλέμπορους. Και βέβαια η εκτόξευση των τιμών είναι μεγάλη στην Αττική. Είπε και ο συνάδελφος πριν, δηλαδή όταν η ντομάτα αγοράζεται 10-20 λεπτά το κιλό και καταλήγει στο ράφι με 1,5 ευρώ, λοιπόν πρέπει να πάρετε μέτρα. Αυτό σας ζητάμε. Οι ανακοινώσεις που δώσατε είναι ουσιαστικά για μεγάλους επιχειρηματίες. Έχετε μία ιδιαίτερη αναφορά στην ιχθυοκαλλιέργεια. Βεβαίως, μειωθήκανε δραστικά οι εξαγωγές. Το αναγνωρίζουμε. Όμως, και επίσης και στον επισιτισμό σε ταβέρνες που είναι κλειστές, δεν υπάρχει απορρόφηση. Όμως, ξέρετε, στις ταβέρνες είχαν και παϊδάκια και μπριτζόλες, συνεπώς και για τους κτηνοτρόφους πρέπει να πάρετε μέτρα. Δεν γίνεται. Άρα, εμείς αυτό που βλέπουμε, και αν θέλετε, αυτή την έννοια έχει και η σημερινή επίκαιρη ερώτηση, είναι ότι έχετε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Για τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους έχετε βγάλει συγκεκριμένα ποσά. Για αυτούς που έχουν πραγματικό πρόβλημα και μιλάμε για τους αυταπασχολούμενους, γεωργούς, ευπαθών προϊόντων και κτηνοτρόφους, εδώ δεν υπάρχουν ανακοινώσεις μέτρων. Άρα εμείς τι σας ζητάμε? Πρώτον, με κρατική ευθύνη να διοχετεύεται η εγχώρια παραγωγή ευπαθών γεωργικών προϊόντων και εγωπρόβειου κρέατος και αυγών στη λαϊκή κατανάλωση, χωρίς την κερδοσκοπία των διαφόρων μέσα ζώντων, ώστε να είναι και προσιτές οι τιμές στην κατανάλωση. Άρα εξασφαλίζουμε και το εισόδημα αυτών των ανθρώπων και υπάρχει δυνατότητα να το ελέγξετε. Επίσης, να διασφαλιστούν οι κτηνοτρόφοι με δωρεάν χορήγηση ζωοτροφών, ειδικά και σε αποκλεισμένες περιοχές. Να καλύψετε το χαμένο εισόδημα μικρομεσαίων αγροτών και κλάδων που έχουν πληγεί από την πανδημία και των παραγωγών λαϊκών αγορών και να εξασφαλιστεί και άδεια μετακίνησης ανάμεσα στις περιφέρειες με μια συνεργασία βεβαίως με τους ειδικούς. Είναι γεγονός, τους βάζουμε πάνω απ' όλα και το σεβόμαστε. Και έκτακτο επίδομα για παραγωγούς που νοσούν ή αναγκάζονται να παραμείνουν στο σπίτι για τις ανάγκες των παιδιών. Αυτό ισχύει για άλλους εργαζόμενους. Για αυτούς που είναι αυτοαπασχολούμενοι δεν υπάρχει τίποτε. Και σε περίπτωση που υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν και άλλα μέτρα που μπορείτε εσείς να πάρετε. Και μιλάμε για αναστολή χρεών, για κάθε είδους
μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης που υπάρχουν, μιλάω για διακοπές ρεύματος, νερού, όσο διαρκέσει η κρίση. Και επίσης καταβολή στο 100% των αποζημώσεων του ΕΛΓΑ για το 19, η κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και μέσα, τη μείωση του αγροτικού ρεύματος, τη χορήγηση αφορολόγητου πετρελαίου και βέβαια επειδή άνοιξε και το σύστημα για τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, ας είναι δωρεάν. Είναι και αυτή μια ανακούφιση. Ευχαριστώ. Υπουργέ, απλώς να προσθέσω κάτι αν μου επιτρέπετε, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Πρέπει να ξέρετε και πολλοί αγρότες νοικιάζουν είτε αγροτεμάχια, είτε κατοικίες, είτε οτιδήποτε άλλο. Νομίζω θα ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει και το μείον 40% όπως υπάρχει και στους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες. Ίσως δεν είπα κάτι καινούριο, θα το έχετε σκεφτεί. Επιτρέψτε μου, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω με μία ερώτηση. Για ποιους μονοπωλιακούς αγροτικούς ομίλους έχω φροντίσει και πόσα λεφτά τους έχω δώσει? Γιατί δεν έχω δώσει καθόλου τίποτα. Είναι πολύ απλό. Άρα γιατί το λέτε αυτό? Δεύτερον, κάνετε αυτή τη διάκριση στην οποία λέτε ότι φροντίζουμε για τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και δεν φροντίζουμε για τους αγρότες. Οι ανθοκαλλιεργητές που παίρνουν τώρα 10 εκατομμύρια, τους κατατάσσετε στους μονοπωλιακούς ομίλους? Όταν θα υπάρξουν τα ποσά τα οποία θα πάρουν οι αλλοίς της μικρής παράκτειας, η μικρή παράκτη, και θα υπάρξουν ποσά, σας το λέω, θα υπάρξουν ποσά, τους βάζετε και αυτούς σε αυτή την κατηγορία? Γιατί το λέτε αυτό, κάνετε αυτή τη διάκριση? Καταλαβαίνω ότι στην πολιτική φιλοσοφία και ιδεολογία του ΚΚΕ πρέπει οπωσδήποτε να υπηρετείτε ένα σχήμα ταξικότητας. Αλλά πρέπει εδώ να το υποστηρίζετε με στοιχεία όταν το λέτε. Εν προκειμένου τουλάχιστον, δεν να ανοίγω τη μεγάλη συζήτηση, αλλά στη συγκεκριμένη συζήτηση. Άρα λοιπόν αυτό το λέτε, το βλέπω και σε κάτι ανακοινώσεις αγροτικών συλλόγων που πρόσκειται στο ΚΚΕ. Από πού στηρίζεται αυτό? Πού βγαίνει? Τα μόνα ποσά τα οποία έχω υπογράψει αυτή τη στιγμή, θα σας λέω συγκεκριμένα, αυτή την περίοδο. 1 εκατομμύριο που θα πάρουν στο τυφλοπαραγωγή, δεν πάνε στους μεγάλους. 2 εκατομμύρια τα οποία θα πάνε στα θερμοκήπια στην Κρήτη για τις καταστροφές που γίνανε, δεν πάνε στους μεγάλους. 10 εκατομμύρια τα οποία πάνε στους ανθοπαραγωγούς, δεν πάνε στους μεγάλους. 5 εκατομμύρια θα πάρει ο Εύρος, που η βαμβακοπαραγωγή για τις ζημιές του 18, και θα πάρει και 1,5 εκατομμύριο το Σιτάρι. Πού είναι η επιχορήγηση των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων? Λοιπόν, να το τελειώσουμε αυτό. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Σας είπα ότι δεν είναι ο πρωτογενής τομέας κατάλληλος για οριζόντιες πολιτικές για την αντιμετώπιση της κρίσης, συζητώ. Μία σειρά ζητημάτων τα οποία θέτετε, βεβαίως είναι σημαντικά ζητήματα για τη μείωση του κόστους παραγωγής ως οριζόντιες πολιτικές, όπως το αγροτικό πετρέλαιο, και είναι πράγματα τα οποία εξετάζονται, αλλά δεν έχουν σχέση με την αντιμετώπιση της κρίσης και την αντιμετώπιση των πληττωμένων από τον κορονοϊό. Εδώ λοιπόν όλη η δομή που φτιάχνουμε τώρα συνδέεται με το να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την πανδημία στην πρωτογενή παραγωγή. Και ξανά θέτω το ερώτημα. Θεωρείτε ότι με τον ίδιο τρόπο πρέπει να μεταχειριστούμε τα αστάρια τα οποία παίρνουν ιστορικό υψηλό σε τιμή και σε ποσότητα, τα ρύζια τα οποία παίρνουν ιστορικό υψηλό σε τιμή και σε ποσότητα, τα πορτοκάλια που παίρνουν ιστορικό υψηλό σε τιμή και σε ποσότητα εξαιτίας αυξημένης ζήτησης, αυξημένων εξαγωγών, με τον ίδιο τρόπο μεταχειριστούμε? Και με τον ίδιο τρόπο, για παράδειγμα, πρέπει να μεταχειριστούμε την αλεία, η οποία έχει μια μείωση που μπορεί να φτάνει και το 40% και το 50%. Ημέν, επειδή ο διατροφικός κλάδος, όπως ξέρετε, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που θέλω να την εξηγήσω. Τι έχει υποστεί ο διατροφικός κλάδος? Κλείσανε τα καταστήματα εστίασης. Σωστά. Άρα τι κάνουμε? Δεν τρώμε έξω. Σωστά. Αλλά δεν είναι σημαίνει ότι σταματήσαμε να τρώμε. Τρώμε. Στο σπίτι. Άρα τι θέλω να σας πω? Δεν ξέρω αν τρώμε περισσότερο ή λιγότερο, αυτό μένει να το δούμε. Ή δεν ξέρω επίσης αν τρώμε διαφορετικά πράγματα από αυτά που τρώγαμε έξω. Παράδειγμα, η επίπτωση στην αλεία σε διεθνές επίπεδο συμβαίνει γιατί? Γιατί οι συνήθειές μας καταναλωτικές είναι ότι το ψάρι το τρώμε σε χώρους εστίασης, σε ταβέρνες και σε εστιατόρια. Το τρώμε πολύ λιγότερο έξω, άρα δεν μπορεί να αναπληρωθεί η ζήτηση στο σπίτι. Άρα δεν αναπληρώνεται η ζήτηση με το ότι έχουμε κρατήσει ανοιχτά τα ηχθειοπολία ή τις υπεραγορές που έχουν αλλιεύματα, γιατί υπάρχει κατάρρευση της ζήτησης εκεί. Άρα λοιπόν, να, μία ασυμμετρία. Όπως υπάρχουν άλλου τύπου ασυμμετρίες.
Αυξημένη ζήτηση, ξαναλέω, το είπα και προηγουμένως, σε χοιρινό τις πρώτες δύο εβδομάδες, γιατί πήγαν όλοι να πάρουν μπριζόλες, να τις βάλουν στο καταψύκτη, τις βάλανε. Τώρα όμως έχουν φτιάξει απόθεμα, άρα έχουμε μια μείωση της ζήτησης. Αυτό όμως λοιπόν, την ισορροπία, ας το πω αυτή, θα πρέπει να τη δούμε συνολικά. Δεν μπορούμε να τη βλέπουμε εβδομάδα-εβδομάδα. Εγώ εκείνο που λέω είναι κάτι απλό, ότι δεν είναι ο κλάδος για τον οποίο πρέπει να κάνουμε οριζόντιες πολιτικές. Θα ήταν άδικο αυτό. Πρέπει να κάνουμε στοχευμένες πολιτικές στήριξης και αυτό κάνουμε. Και έρχομαι τώρα στα θέματα τα οποία μου λέτε συγκεκριμένα ή όχι, να μην καταχράσω τον χρόνο. Θα απαντήσω στα υπόλοιπα στη δευτερολογία. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, μπορεί να μην τα έχετε υπογράψει ακόμα τα ποσά, όμως έχετε ανακοινώσει τους κλάδους που θα τα δώσετε. Και με αυτή την έννοια, οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι ένας κλάδος σχεδόν μονοπωλιακός. Οι εκοικιστές, οι βιομήχανοι παγωτού, μιλάω από αυτούς τους κλάδους που έχετε εντάξει. Όμως δεν έχετε ανακοινώσει π.χ. για τον κλάδο των λαϊκατζίδων που έρχονται από άλλους νομούς στην Αττική. Αυτούς λοιπόν σας ζητάμε να τους εντάξετε. Και με αυτή την έννοια δεν μας απαντήσατε και στα συγκεκριμένα ερωτήματα, αυτά που μπορείτε να δώσετε με άμεσο τρόπο ή και με άμεσο, δηλαδή με μηδενισμό του ΦΠΑ που να μειώνει το κόστος κλπ. Βεβαίως, δεν σας ζητάμε για όλους τους παραγωγούς και για όλες τις καλλιέργειες. Βεβαίως, το σκληρό στάρι θα ευνοηθεί. Το πορτοκάλι ήδη ευνοείται. Τα κτηνίδια έχουν την ανηφόρα. Δεν ζητάμε για αυτά. Ζητήσαμε για συγκεκριμένα. Βεβαίως, θετικό ότι δώσατε de minimis στην Κρήτη. Αλλά δεν είναι μόνο η Κρήτη. Είναι και άλλες περιοχές. Δηλαδή, οι λαϊκατζίδες που έρχονται παραγωγή. Οι λαϊκατζίδες παραγωγή, αυτοί που έρχονται στην Αττική, είναι από τους γύρω νομούς, σχεδόν από όλη την Πελοπόννησο και από τη Στερεά Ελλάδα. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι τι θα απογίνουν. Εδώ τα στοιχεία που δίνονται για αυτές τις ημέρες είναι ότι ο τζίρος στους πάγκους των λαϊκατζίδων έχει υποστεί μία μείωση 60%. Ταυτόχρονα τι έχουμε. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν προγραμματίσει, έχουν μία παραγωγή η οποία σαπίζει. Και δεν είναι ότι χάσανε το μεροκάματο, είναι ότι έχουν δώσει λεφτά για αυτή την παραγωγή. Έχουν ανάγκη από ρευστότητα, ναι έχουν, γιατί αρχίζει η θερινή περίοδος και πρέπει να αγοράσουν τα κατάλληλα εφόδια για να συνεχίσουν την αγροτική δραστηριότητα. Πρέπει να τη συνεχίσουν. Μα όταν λέτε, και σωστά το λέτε, ότι πρέπει να έχουμε εγχώρια, αυτάρκεια και ασφάλεια. Βεβαίως. Άρα πώς θα τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής. Για αυτά τα μέτρα εμείς σας ζητάμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Και ξέρετε, έχουν και άλλες παράπλευρες επιπτώσεις. Υπάρχουν έμποροι που έχουν δώσει τις επιταγές που θα πρέπει να ξαργυρωθούν αυτή την περίοδο. Με την παράταση που δίνεται, πάει ακόμα παραπέρα. Δείτε τι στενότητα ρευστότητας έχει αυτός ο κλάδος. Και πρέπει να συνυπολογιστούν. Αυτό ζητάμε. Με τους κτηνοτρόφους. Κοιτάξτε να δείτε τι έχει γίνει. Και τα ξέρετε, δεν είναι. Έχουν κλειστεί συμφωνίες με τους εμπόρους εν ώψη του Πάσχα. Παίρνουν τηλέφωνο για να δώσουν την παραγωγή. Τηλέφωνα δεν τα σηκώνουν βεβαίως, γιατί πιέζουν και εκβιάζουν. Σας ρωτάμε πώς θα τους προστατέψουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους κτηνοτρόφους. Στην Ισπανία, το ξέρετε, με κρατική επιδότηση, 30 ευρώ αναζώο, πάνω από 4 μηνών θηλυκά για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή στο κοπάδι. Γιατί εδώ δεν προχωράμε. Νομίζετε ότι θα φτάσουν 150 ευρώ. Όχι, πρέπει τα 150 εκατομμύρια. Εμείς σας ζητάμε να κάνετε ένα συνολικό σχεδιασμό, τους πιο αδύναμους να τους ενισχύσετε με τα συγκεκριμένα ερωτήματα και προτάσεις που βάλαμε και δίκαια το βάζουν και αγροτικοί συνεταιρισμοί και σύλλογοι και σε επηρεάζονται από το ΚΚΕ. Είναι γιατί για το συμφέρον της επιβίωσής τους. Και κοιτάξτε να σας πω.
εγγυημένες τιμές, που ήταν, αν θέλετε, και από τα πρώτα αιτήματα των κινητοποιήσεων, είναι σωστά τώρα να τις βάλετε? Πρέπει να βάλετε κατώτατη εγγυημένη τιμή, ξέρετε γιατί? Για να μην κερδοσκοπούν οι μεσάζοντες. Έχουν βρει χρυσή ευκαιρία. Είναι σαν τον Λύκο που στην Αναμπουμπούλα χαίρεται. Λοιπόν, εμείς ζητάμε να ανακοινώσετε μέτρα, εργαλεία τα είπατε, ανακούφισης, να μην τα κρατάτε σε καραντίνα και να τα δώσετε και να ικανοποιήσετε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών.